Το εισιτήριο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και τη δέσμευση των μνημονίων είναι η συμφωνία για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό. Τη συγκεκριμένη δήλωση έκανε χθες το απόγευμα από τα Γιάννενα ο δωδεκανήσιος πολιτικός, προσερχόμενος στα εγκαίνια της πανεπιστημιακής έκθεσης, την οποία εγκαινίασε εκπροσωπώντας την κυβέρνηση. Κατά την ομιλία του, στη συνέχεια, ο κ. Σαντορινιός τόνισε πως υπάρχουν ήδη τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης της οικονομίας και της σταθεροποίησης για να περάσουμε, όπως είπε ακολούθως, στην διατύπωση του σχεδίου της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Η συμφωνία έχει κλείσει. Η συμφωνία είναι το εισιτήριο για την έξοδο από την κρίση και την ύφεση. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, η μεγάλη πρόκληση που έχουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως ξέρετε, μετά από πολλή προσπάθεια, μετά από πολλές άνισες μάχες που έχουμε δώσει, έχουν ήδη φανεί τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης της εθνικής οικονομίας. Τώρα πια φαίνεται καθαρά ότι η μέρα της εξόδου από την ασφυκτική πίεση των δανειστών πλησιάζει. Και ταυτόχρονα πλησιάζει και αυτό που πρέπει εμείς να επιλέξουμε, την αρχή ενός αγώνα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δικός μας στόχος είναι η πραγματοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου που θα είναι προσαρμοσμένο στις σημερινές συνθήκες, θα είναι εξωστρεφές, όπως αναφέρθηκε πολλές φορές προηγουμένως, θα βασίζεται στην κινητοποίηση των πολιτών και των παραγωγικών τάξεων, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό του όλοι οι φορείς, κυρίως τα επιμελητήρια, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Στο σύνθημα της δίκαιης ανάπτυξης, που είναι το κεντρικό κυβερνητικό μότο για τη μεταμνημόνιο εποχή, ο κ. Σαντορινιός έβαλε χθες δίπλα και τα πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας που πρέπει να αξιοποιηθούν προκειμένου να γίνει πράξη η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Από κοινού πρέπει να βρούμε νέους αποτελεσματικούς τρόπους ώστε να δοθεί όθηση στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων στον αγροτικό τομέα. Να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η γεωστρατηγική θέση κάθε περιφέρειας, να γίνει ο τουρισμός ένας υγιής πυλώνας ανάπτυξης και τέλος να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο το ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των νεοφυαίων επιχειρήσεων. Η παραγωγή αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έφαση στη γνώση και στην καινοτομία, στον πρωτογενή τομέα αλλά και στη μεταποίηση. Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργηθούν συστάδες επιχειρήσεων, τα λεγόμενα στην ελληνική clusters. Η τόνωση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού και τη ζήτηση για εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, αναφερόμενο στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του, ο κ. Σαντορινιός αναφέρθηκε στην κυβερνητική βούληση για τη στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας, ώστε να συμμετάσχει και αυτή στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, και στο πλαίσιο αυτό ένεταξε την προβολή των εκπαιδευτικών δομών για την εμπορική ναυτιλία, αφού, όπως είπε, το επάγγελμα του ναυτικού θα δίνει στο εξής μεγάλη προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης. Για τον λόγο αυτό, η Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού της Πρέβεζας μετέχει για πρώτη φορά με το δικό της περίπτερο στην πανεπιστημιακή έκθεση. Πιστεύουμε πραγματικά ότι η δυναμικότητα της ναυτιλίας, της ελληνικής ναυτιλίας, μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, μπορεί να φέρει έσοδα, μπορούμε να γίνουμε μια μεγάλη δύναμη στην ναυτιλία, άλλωστε είμαστε, να αποκτήσουμε μεγαλύτερη δύναμη. Και όπως γνωρίζετε, χτες το ΚΙΣΥΠ αποφάσισε μια σειρά από μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας στην ναυτιλία. Και επομένως θα χρειαστούμε πολλούς καλούς ναυτικούς. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και εμείς προωθούμε την ναυτική εκπαίδευση, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα επάγγελμα που μπορεί να βοηθήσει τους νέους στην σταδιοδρομία τους. Και είναι το μόνο σίγουρο, ο Έλληνας ναυτικός είναι περιζήτητος σε όλο τον κόσμο. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά, άλλωστε και με την αξιοποίηση των λιμανιών μας, τα οποία αυτή τη στιγμή γίνονται μετακομιστικά κέντρα για όλη την Ευρώπη, νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο, όχι μόνο ως κόμβος, αλλά και ως μεταφορέας των προϊόντων παγκοσμίως.